Ολυμπιακό κίνδυνος περνάει με την επέμβαση εδώ του Ταλιγκριάδη. Συμπληρώνεται το πρώτο τέταρτο, δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Λιτόφτσενκο. Καλά χτυπημένο, μια ανάσα ήθελε για να μπει η μπάλα μέσα. Τελικά δεν την έδωσε κανείς, η μπάλα φεύγει out, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου. 18 λεπτό σε ένα πολύ καλό μέχρι τώρα παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό. Λιτόφτσενκο στο φάουλ αυτό για τους φιλοξενούμενους. Έγινε κεφαλιά και είναι το 1-0 από τον Γιώτη Τσαλουχίδη. 15ο φετινό γκολ για τον αρχηγό του Ολυμπιακού που πριν από δύο εβδομάδες έκλεισε τα 29 χρόνια του. Και τώρα ανοίγει βέβαια τον δρόμο για μία ακόμη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω στο 18-0-1 για τον Ολυμπιακό. Τελεί το φάουλο Λιτόφτσενκο, την κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο βλάχο, δεν μπορεί να σουτάρει, out. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Τζανετή. Ο Βόκολος, ο Σοφιανόπουλος κατάλαβε ότι θα γινόταν το λάθος και κερδίζει την μπάλα. Έτοιμο το 2-0, περνάει και τον Παπαδόπουλο. Τραβιέται όμως πολύ πλάγια, τον αποφεύγει για δεύτερη φορά τον αρχηγό του Πανιωνίου. Γυρίζει για τον Λιτόφτσενκο, 2-0. 26 λεπτά από το ξεκίνημα του αγώνα, μέσα σε πανηγύρι βέβαια από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Γκενάντι Λιτόφτσενκο βγάζει το τέταρτο φετινό του γκολ μπροστά στα μάτια του προπονητή της Κοινοπολιτείας των Εξαρτητών Κρατών, του Μπίσοβετς, που ήρθε για να δει αυτόν και τον Προτάσο. Σοφιανόπουλος αποφεύγει εντυπωσιακά τον Βόκολο, ξεσηκώνει την κερκίδα, ατομική προσπάθεια, έτοιμο γκολ στον Τζανουχίδη, 0-3. 30 λεπτά αγώνα, όμως τον γκολ δεν μετράει με υπόδειξη του πρώτου υποβλητηγραμμών του κ. Αλεξανδρόπουλου που συλλαμβάνει τον αρχηγό του Ολυμπιακού προφανώς σε θέση offside. Σαββίδης για τον Λιτόφτσενκο, Ολυμπιακός στην αντεπίθεση στο 50. Η σέντρα από τον Ουκρανό έρχεται από πίσω ο Τσαλουχίδης, κάνει το σούτ, ο Σοφιανόπουλος βάζει το πόδι. 57 λεπτά στο παιχνίδι, τέταρτο κόρνερ για τον Πανιόνιο με τον Πάντιτς. Καλά χτυπημένο, η κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι από τον Τόγια και ο Ταλιγκριάδης μαζεύει την μπάλα. Η πιο καλή ευκαιρία του Πανιονίου στο παιχνίδι. Από το πλάγιο του Μάτζιο, Λαγωνικάκης φεύγει στην πλάτη του Καραταΐδη. Θέλει να σουτάρει, αλλά είναι καθοριστική επέμβαση του οπισθοφύλακα του Ολυμπιακού που γλιτώνει στους ερυθρόλευκους από μεγάλο κίνδυνο. 65 λεπτά αγώνα, ο Αποστόλης Μάτζιος, απόκτημα του Πανιωνίου από την Κηφισιά, εκτελεί αυτό το πλάγιο. Ο Βερμέζοβιτς την κεφαλιά προς τα πίσω, Λαγωνικάκης σε καλή θέση. Στο Βερμέζοβιτς το σουτ γκολ. Ένα γκολ που δεν θα το ξεχάσει ποτέ ο Σέρβος, ο Βλάντο Βερμέζοβιτς, καθώς είναι το πρώτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο Πανιόνιος τον απέκτησε από την Παρτιζάν, δίνει άλλο ενδιαφέρον στα τελευταία 25 λεπτά της αναμέτρησης. 67 λεπτά αγώνα και ενώ ο Μπλαχίν ετοιμάζει τον Σωτήρη Μαυρομάτη, ο Ηλίας Αβίδης εκτελεί το φάουλ πολύ καλά, η μπάλα παραλίγο γκολ, ο Παπαδόπουλος κάνει την απόκριση του αγώνα, επαναλαμβάνω στο 67. Από την απόκριση του Παπαδόπουλου λοιπόν το 5ο κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Σαββίδη. Με αρκετό φάλτσο βγάζει ο Μιρτσέκης που είχε πιστοχωρήσει, ο Λιτόφτσενκο το σουτ γκολ. Δίνει την λύση, θα λέγει κανείς, για τον Ολυμπιακό στο 68, 3 λεπτά μετά το γκολ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός με αυτό το γκολ φτάνει τα 62 στο μετρικό πρωτάθλημα και έχει βέβαια πάντα την πιο παραγωγική επίθεση, αλλά το κυριότερο είναι ότι φαίνεται να διασφαλίζει την νίκη. 8:21 το λεπτό, μέσα σε βροχή πλέον στην Νέα Σμύρνη, όλα φαίνεται να έχουν τελειώσει βέβαια. Ο Τσιαντάκης αποφεύγει τον Πάντιτς, γυρίζει την μπάλα, ο Τσαλουχίδης ευκαιρία για γκολ και πραγματικά δεν την αφήνουν να πάει χαμένη. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης φτάνει τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα, τα 76 στην καριέρα του στα εθνικά πρωταθλήματα, 1-4 Πανιωνίος Ολυμπιακός.